Καλησπέρα σας. Ο κύριος Μανώλης Μαυράκης μαζί μας, φιλόλογος και διευθυντής των φροντιστηρίων Πουκάμισσας Ηρακλείου. Καλώς σας βρήκα. Σήμερα τι συζητάμε, παρέα. Σήμερα είπαμε και την επόμενη Δευτέρα να πούμε για τις επιλογές στα Πανεπιστήμια Κρήτης, καθώς έχουμε και το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο πλέον. Επιλογές που σήμερα θα αναφερθούμε σε σχολές που ανήκουν στο πρώτο πεδίο, δηλαδή στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στο τρίτο πεδίο επιστήμες υγείας και κάποια τμήματα που είναι κοινή ομάδα, όπως λέμε, δηλαδή μπορεί να είναι επιλογή όλων των υποψηφίων. Πρώτα απ' όλα όμως θα πούμε για την επικαιρότητα. Καθώς δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις που αφορούν στρατιωτικές σχολές, ελληνική αστυνομία και λιμενικό, που για πρώτη φορά μπαίνει στο μηχανογραφικό, και νομίζω ότι πρέπει όλοι να ενεργοποιηθούν, καθώς υπάρχουν οι ημερομηνίες λήξης της κατάθεσης των σχετικών εγγράφων. Να πάμε από την αρχή, να ξαναδούμε πρώτα απ' όλα, νομίζω, με σειρά προτεραιότητας και ημερομηνία λήξης. Έχουμε τη δημοσίευση της προκήρυξης που αφορά την εισαγωγή στην ελληνική αστυνομία. Σε αυτή την προκήρυξη αναφέρονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, οι εξετάσεις, τα αγωνίσματα, οι διαδικασίες υποβολής, αλλά όχι ακόμα ο αριθμός των εισακτέων που θα ανακοινωθεί αργότερα. Η υποβολή των δικαιολογητικών στο εκάστοτε κοντινό αστυνομικό κέντρο πρέπει να γίνει από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους έως τις 10 Μαΐου. Άρα λοιπόν, πολύ συγκεκριμένο το χρονικό περιθώριο, πρέπει να το τρέξουν. Και πολύ περιορισμένο. Να πάμε παρακάτω και να δούμε τη δημοσίευση επίσης της προκήρυξης που αφορά την εισαγωγή στο λιμενικό με επαναλλαδικές εξετάσεις για πρώτη φορά στα χρονικά. Εδώ έχουμε την ανακοίνωση των εισακτέων. Έχουμε 30 αξιωματικούς σημεοφόρους, όπως ονομάζονται, και 100 λιμενοφύλακες. Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, αγωνίσματα και διαδικασίες, όλα αναφέρονται στη συγκεκριμένη προκήρυξη, στη διάθεση σε όλων στο ίντερνετ, για το δικό μας, το neakrit.gr, εκεί όπου έχουμε ένα ξεχωριστό ιστότοπο Πανελλήνιες 2019, βρίσκονται όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τις προκηρύξεις και τα σχετικά δικαιολογητικά στη διάθεση των υποψηφίων. Και εδώ έχουμε την αναφορά στην προκήρυξη που αφορά τις στρατιωτικές σχολές, με χρονικό περιορισμό, τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αυτή τη φορά, έως τις 20 Μαΐου. Μάλιστα. Μ' αρέσει γιατί κάθε σχολή έχει και διαφορετικό τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών. Ναι, αυτό. Δικαιολογητικών. Ξεχωριστές προκηρύξεις, και υπάρχουν κάποιες διαφορές σε διαδικασίες, όπως και σε αγωνίσματα, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Mm-hmm. Να πάμε παρακάτω, γιατί επίσης είχαμε μία σημαντική ανακοίνωση, για άλλη μια φορά θα έλεγα καθυστερημένα. Εδώ έχουμε τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στα σχολεία για τους μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ανακοινώθηκε επίσημα μόλις την Παρασκευή την προηγούμενη, και έτσι λοιπόν επίσημα έμαθαν οι μαθητές πρώτης λυκείου, γιατί ήταν μία σοβαρή εκκρεμότητα για εκείνους, ότι στο σχολείο για φέτος θα εξεταστούν σε 8 μαθήματα, τα βλέπουμε εδώ στην κάρτα, γλώσσα, αρχαία γραμματεία, λογοτεχνία και έκθεση, άλγεβρα, γεωμετρία, ιστορία, φυσική, χημεία και πολιτική παιδεία, όπως και στη Β' Λυκείου που είχαμε μία μείωση στα μαθήματα, θα έλεγε κανείς θεαματική, 6 μαθήματα λοιπόν για τους φοιτούντες στη Δευτέρα Λυκείου, γλώσσα και λογοτεχνία σε μία συνεξέταση, όπως θα είναι από την επόμενη χρονιά και στην εξέταση του μαθήματος στις πανελλαδικές εξετάσεις, ιστορία, βιολογία. Το τέταρτο μάθημα για τα παιδιά των ανθρωπιστικών σπουδών μπορεί να είναι η άλγεβρα ή η πολιτική και δημοκρατία, σύγχρονος κόσμος, πολίτης και δημοκρατία. Αυτό το δεύτερο μάθημα αφορά τα παιδιά των θετικών σπουδών. Επειδή εξετάζονται και στα μαθηματικά του προσανατολισμού, μπορούν να επιλέξουν ως τέταρτο μάθημα όχι την άλγεβρα, αλλά αυτό το μάθημα πολίτης και δημοκρατία. Και επίσης το πέμπτο και το έκτο μάθημα αφορά τα δύο μαθήματα προσανατολισμού ή κατεύθυνση, όπως λέγαμε παλαιότερα, αρχαία και κοινωνικές επιστήμες για τους μαθητές του ανθρωπιστικού προσανατολισμού και για τους υπόλοιπους μαθηματικά και φυσική. Αυτά σε σχέση με την επικαιρότητα. Με την επικαιρότητα, να δούμε τώρα τι γίνεται και με τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο πλέον, έτσι όπως λέγεται. Καινούργια δεδομένα, καινούργιες επιλογές με ενδιαφέρον. Να θυμίσουμε ότι στο καινούργιο μηχανογραφικό δεν θα υπάρχει ΤΕΙ, δεν θα υπάρχει το ΤΕΙ Κρήτης. Έχουμε αυτό το καινούργιο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Έχουμε ουσιαστικά μια ανωτατοποίηση, μια πανεπιστημιοποίηση όπως την ακούμε τις τελευταίες μέρες. Καινούρια τμήματα. Φυσικά περιμένουμε να δούμε την οργάνωση του προγράμματος σπουδών αυτών των τμήματων και τα καινούργια δεδομένα που θα δώσουν, καθώς φυσικά και την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα. Και οι διαφορές με τις σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης ή με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου. Ακριβώς. Θα υπάρχουν σίγουρα διαφορές και σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα, φυσικά είμαστε σε αναμονή. Να πάμε λοιπόν να δούμε λιγάκι τις επιλογές, κυρίως αυτά που αφορούν τμήματα, είπαμε, των ανθρωπιστικών σπουδών των επιστημών υγείας. Με κάποιες αναφορές επιπλέον, γιατί αξίζει να τις ξεκαθαρίσουμε. Εδώ λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι πρώτα απ' όλα η φιλοσοφική σχολή που είναι στο Ρέθινο, που έχει τρία τμήματα. Με πρώτο τη φιλολογία και με μια βάση που έκανε μια μικρή πτώση φέτος στις 12.540 μόρια. Αξίζει να κουβεντιάσουμε, διότι πάρα πολύ συχνά οι υποψήφοι προβληματίζονται και τι θα κάνουν σε μια φιλολογία. Έχουν πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι σημαίνει φιλολογία. Γι' αυτό σκοπίμως σημειώσαμε τις διαφορετικές κατευθύνσεις που δίνει αυτό το τμήμα κλασικών σπουδών Βυζαντινών Ελληνικών Γλωσσολογίας και Θεατρολογίας και Μουσικολογίας. Να κάτι ενδιαφέρον που δεν νομίζω το ξέρουν οι υποψήφοι. Και μάλιστα εκείνοι, παράδειγμα που έχουν πολύ έντονο το καλλιτεχνικό στοιχείο. Αυτά τα βλέπουμε στα τεστ που κάνουμε επαγγελματικού προσανατολισμού και είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον ως πρόταση. Δηλαδή, παιδιά που πραγματικά έχουν το καλλιτεχνικό στοιχείο μπορούν να σπουδάσουν σε μια φιλολογία, να κατοχυρώσουν τα πολύ σημαντικά επαγγελματικά δικαιώματα και να πάρουν μια κατεύθυνση τέτοιου τύπου. Επίσης, σημειώνουμε τα μεταπτυχιακά που προσφέρει το τμήμα, χωρίς βέβαια να δεσμεύεται κάποιος ότι πρέπει να κάνει ένα μεταπτυχιακό στο δικό του τμήμα. Όμως έχει ενδιαφέρον εδώ να πούμε ότι πέρα από τα μεταπτυχιακά που αφορούν πραγματικά το αντικείμενο της φιλολογίας, υπάρχει για παράδειγμα εκεί στο τέλος ένα μεταπτυχιακό σχετικό με την κατεύθυνση θεατρολογίας, ιστορία και θεωρία θεάτρου κινηματογράφου. Αυτά ως επιλογές μπορεί να αφορούν και να ενδιαφέρουν πολλά παιδιά και γι' αυτό πάντα επιμένουμε στην ενημέρωσή τους σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών και τα μαθήματα. Και γι' αυτό επιμένουμε και στους οδηγούς σπουδών. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω και να δούμε το τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας με τις κατευθύνσεις. Και εδώ αξίζει κανείς να δει το εύρος των κατευθύνσεων άρα και των μαθημάτων, αλλά και τα μεταπτυχιακά. Και ας μείνουμε για παράδειγμα στο τελευταίο της κάρτας, πώς αυτό το τμήμα στο Ρέθινο δίνει ένα εξαιρετικό μεταπτυχιακό που αφορά την ιστορία της τέχνης. Πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό αυτό. Πάρα πολύ. Και πώς αυτά τα παιδιά που έχουν αυτή την τάση, την κλίση, σε σχέση με το καλλιτεχνικό τους χαρακτηριστικό, θα μπορούσε να τους είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πάμε παρακάτω και να δούμε το τρίτο τμήμα της φιλοσοφικής σχολής που είναι στο Ρέθιμο, ένα τμήμα φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών. Φουκουσού, όπως το λέγαμε. Το φουκουσού, όπως το λέμε, ακριβώς, με το τακτικό λεξό του. Και να πούμε ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα και των τριών τμήματων, συμπεριλαμβανομένου και του συγκεκριμένου, είναι τα δικαιώματα που έχει ένας φιλόλογος. Μπαίνει στην κατηγορία P02, που σημαίνει ότι προφανώς μπορεί να διδάξουν σε ένα σχολείο να κάνουν τα μαθήματά τους, τουλάχιστον, να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε διαγωνισμό. Εδώ όμως έχουμε ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι πολύ διαφορετικό και χωρίς να έχει κατά ανάγκη μαθήματα αρχαία, λατινικά κτλ., που πολύ συχνά δυσκολεύουν ή αποτρέπουν έναν υποψήφιο. Μαθήματα που έχουν να κάνουν με φιλοσοφία, με κοινωνιολογία, κοινωνικές σπουδές και με πολύ ενδιαφέροντα μεταπτυχιακά, δέστε εδώ, που συχνά συνδυάζονται και με το Πανεπιστήμιο, με το ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βιοειθική, εγκέφαλος νους, πολιτισμός. Είναι διατμηματικά κάποια, έτσι. Ναι, διατμηματικά, με μεγάλο ενδιαφέρον, αξίζει να μπούμε και πραγματικά και το πρόγραμμα σπουδών του ίδιου του τμήματος, παρόλο που είναι χαμηλό βαθμό, είναι εξαιρετικό. Αρκεί φυσικά να ενδιαφέρει τον εκάστοτε υποψήφιο, είναι κάτι που το λέμε κάθε φορά εδώ. Δεν είναι όλα τα τμήματα για όλους τους υποψηφίους. Γι' αυτό επιμένουμε και στα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Γι' αυτό επιμένουμε να λέμε ότι πρέπει οι επιλογές να αφορούν την προσωπικότητα, τις ιδιαιτερότητες και τις αληθινές επιλογές του υποψηφίου. Αυτά για τη φιλοσοφική στο Ρέθιμνο. Να πάμε παρακάτω, όπου έχουμε σημειώσει σχολή και τη σχολή κοινωνικών επιστημών, λοιπόν, στο Ρέθιμνο. Λοιπόν, και εκεί την ψυχολογία. Έχουμε δύο τμήματα. Έχουμε τα ψυχολογίες και τις πολιτικές επιστήμες. Η ψυχολογία είναι γνωστό, προφανώς έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, γι' αυτό είναι πολύ υψηλή η βάση. Θεματικοί κύκλοι με μεγάλο εύρος. Είναι γνωστό ότι το κλινικό κομμάτι που αφορά τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου μάλλον είναι μοναδικό σε ποιότητα και τα εργαστήρια εκεί. Βλέπετε θεματικούς κύκλους και κατά ανάγκη το εύρος των μαθημάτων από αρχές ψυχολογίας μέχρι αναπτυξιακή. Πράγματα που έχουν να κάνουν με νευροεπιστήμες, πράγματα που έχουν να κάνουν με εγκληματολογική ψυχολογία, αφορά πολύ κόσμο, με κλινική ψυχολογία, ψυχολογία υγείας κτλ. Ευρύτατο το αντικείμενο. Και να πάμε παρακάτω, που
θα δούμε το κομμάτι των εργαστηρίων. Πραγματικά είναι εξαιρετικό και πολύ ιδιαίτερο στο τμήμα του Ρεθύμνου, με πειραματική ψυχολογία, με νευροεπιστήμες και εφαρμοσμένης ψυχολογίας εργαστήρια, τα οποία χαρακτηρίζονται μοναδικά στην ποιότητά τους και στο αντικείμενό τους. Και φυσικά το ίδιο το τμήμα δίνει εξαιρετικά μεταπτυχιακά, όπως αυτό της ειδικής αγωγής και κλινικές παρεμβάσεις για τις εξαρτήσεις. Ένα ειδικό αλλά πολύ ενδιαφέρον ως αντικείμενο μεταπτυχιακό. Και με πολλές διεξόδους επαγγελματικές, για μετά, τις οποίες μπορεί να δώσει. Ναι. Ακριβώς. Πολιτικές επιστήμες, μειωμένο το ενδιαφέρον, χαμηλή βάση, με ποσοστά ετεροαπασχόληση μεγάλα, όμως δεν πάβει να μιλάμε για ένα τμήμα με εξαιρετικό ενδιαφέρον και πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θυμίζει σε μεγάλο βαθμό ακόμα τις νομικές επιστήμες. Βλέπετε εδώ ενδεικτικά κάποια μαθήματα που έχουν να κάνουν από διεθνείς σχέσεις και θεσμούς μέχρι μαθήματα ιστορίας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα μεταπτυχιακά μπορεί να έχουν να κάνουν με πολιτική, με δικαιώματα, με ευρωπαϊκές πολιτικές. Να συνεχίσουμε και να πάμε να πούμε. Είναι για κοινωνιολογία. Σωστά, είναι το τμήμα κοινωνιολογίας. Δεν θα μπορούσα να το ξεχάσω. Το δικό σας το τμήμα και δικές σας σπουδές. Με κατευθύνσεις σπουδές και εδώ με μεγάλο ενδιαφέρον, με αναφορές και στην έρευνα, στην κοινωνική έρευνα, κομμάτια όχι μόνο θεωρίας αλλά και μεθοδολογίας και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την κοινωνική οργάνωση. Και χαμηλά στην κάρτα σημειωμένο φυσικά η ιατρική στο Ηράκλειο, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 18.519 μόρια. Και περιττό να πούμε για την ποιότητα των σπουδών, το επίπεδο των σπουδών και πραγματικά πόσο αξίζει, μπορεί να αξίζει μια τέτοια επιλογή, εφόσον, να ξαναπούμε, έχει να κάνει με την προσωπικότητα του υποψηφίου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θέλω λίγο να μείνουμε στα τμήματα αγωγής, ουσιαστικά στο παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης και το προσχολικής. Από αυτήν την εκπομπή και με διάφορους τρόπους και με κάθε ευκαιρία προσπαθούμε να πούμε ότι οι νοοτροπίες πρέπει να αλλάξουν. Δεν υποβιβάζεται η ποιότητα των σπουδών όταν τα μόρια των τμήματων είναι χαμηλά. Ούτε απαραίτητα όλη αυτή η συζήτηση συνδυάζεται με το αν ένας απόφυτος θα βρει δουλειά, δηλαδή θα διοριστεί την επόμενη μέρα στο δημόσιο ως δάσκαλος. Λοιπόν, εδώ θέλω να τονίσουμε πρώτα απ' όλα το εύρος του αντικειμένου, το πώς με ένα μεταπτυχιακό μπορεί κανείς να μείνει κοντά στην εκπαίδευση, αλλά να κάνει εξαιρετικά πράγματα που έχουν και ενδιαφέρον για την αγορά εργασίας και πόσο πραγματικά μπορεί να αξίζουν οι σπουδές. Ομολογουμένως, από πέρυσι, έχουν πάρει την ανιούσα οι βάσεις, γιατί πολύ θεωρώ ότι σταδιακά όλο αυτό ως ιδέα, ως αντίληψη, νομίζω ότι αλλάζει και αξίζει να αλλάξει. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι το παιδαγωγικό των δασκάλων στο Ρέθυμνο, 13.782, με μία άνοδο της βάσης από την προηγούμενη χρονιά, με τομείς και εύρος μαθημάτων που βλέπετε εδώ, πώς ξεκινάμε από θεωρητικές σπουδές, κοινωνιολογίες, ψυχολογίες και πώς φτάνουμε ακόμα και στη διδακτική θετικών επιστημών, εννοείται ότι κάνουμε μαθηματικά και φυσική και εκεί. Και να πάμε παρακάτω, όπου διαβάζουμε τομείς και εύρος επιστημών, θεωρητικές, καλλιτεχνικές, μουσικές, γλώσσες, μαθηματικά, θετικές επιστήμες, ξένη γλώσσα κτλ. Εξάλλου είναι η κατάρτιση για τους δασκάλους που την άλλη μέρα θα βρεθούν σε ένα δημοτικό σχολείο. Νομίζω εδώ είναι των νηπιαγωγών. Εδώ πέρασε ένα στο προσχολικές εκπαίδευσης. Mm-hmm. Και αυτό είχε μία άνοδο με βάση στα 12.495 μόρια. Τους τομείς, το εύρος, να προχωρήσουμε και να πούμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον που αξίζει να το κουβεντιάσουμε, ξαναλέω, πώς μπορεί ένας υποψήφιος το επόμενο του βήμα να έχει να κάνει με την εκπαίδευση, να μείνει σχετικά κοντά και να κάνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ δυναμικό, να το πούμε, και για την αγορά εργασίας. Ειδική αγωγή, αντιμεταπτυχιακά που έχουν να κάνουν με λογοθεραπεία, με συμβουλευτικές, πιο εξειδικευμένα, πολύ πολύ ενδιαφέροντα, παραδείγματος χάρη, τεχνολογία και δυσλεξία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Για να προχωρήσουμε, ενδεικτικά έχουμε βάλει μερικά μεταπτυχιακά ακριβώς να δείξουμε αυτό το πράγμα. Εδώ έχουμε μεταπτυχιακά που έχουν να κάνουν με τηλεεκπαίδευση, e-learning, εκπαίδευση ενηλίκων, που είναι ένα ζητούμενο για εταιρείες από όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας, εκπαίδευση προσωπικού, μετεκπαίδευση προσωπικού, περιβαλλοντική εκπαίδευση, τα δύο τελευταία που έχουν να κάνουν με τη σχέση των καλλιτεχνικών με την εκπαίδευση και που συνδυάζονται καταπληκτικά, όπως η δραματική τέχνη,
θεατρικά παιχνίδια κτλ. Ή παιδαγωγική της μουσικής. Να προχωρήσουμε λιγάκι. Και είναι και μια ωραία λίστα αυτή που βλέπουμε με τα πτυχιακά για εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν τελειώσει το προπτυχιακό τους κομμάτι και να θέλουν να κάνουν ένα πτυχιακό ακόμα και τώρα, να περάσει χρόνια. Ακριβώς. Εδώ επίσης καινοτόμες εφαρμογές, πολιτισμική εταιρότητα. Πώς διαχειρίζεις ένα τέτοιο γεγονός που πας στο σχολείο και έχεις παιδάκια από πολλές χώρες και υπάρχει μεγάλη ανάγκη και ζήτηση για το πώς τελικά μπορεί να γίνει αντικείμενο διαχείρισης αυτό, σχολική ψυχολογία κτλ. Αυτό ξαναλέω σε ένα δείγμα του πώς κάποιος απόφυτος ενός παιδαγωγικού μπορεί πράγματι να μένει κοντά στο χώρο, αλλά η δίκευσή του και η μετεκπαίδευσή του να έχει να κάνει με κάτι που πραγματικά έχει ζήτηση, έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τώρα, τι άλλο μας μένει. Να πάμε παρακάτω και να πούμε καινούργια τμήματα στο μεσογειακό αυτό νέο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αυτά που αφορούν το πρώτο πεδίο, τις ανθρωπιστικές σπουδές και το τρίτο. Λοιπόν, στη θέση εκείνου του ΤΕΗ κοινωνικής εργασίας, κοινωνική λειτουργία, έχουμε ένα καινούργιο τμήμα κοινωνικής εργασίας. Έχουμε σημειώσει πού είναι χοντρικά το αντικείμενο αυτών των αποφύτων, πού μπορούν να απασχοληθούν. Ανέκαθεν είχαν και πολύ δυνατούς επαγγελματικούς συλλόγους διεκδικώντας δικαιώματα. Εδώ έχουμε ένα βήμα προς τα πάνω, μια σοβαρή επιλογή που θα υπάρχει στο φετινό μηχανογραφικό. Κάτω έχουμε σημειώσει τμήματα γεωπονίας και επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, καινούργια τμήματα, το τελευταίο μάλλον από την επόμενη χρονιά, το οποίο επίσης είναι μια σπουδαία επιλογή, σπουδές γεωπονίας, τμήμα που θα είναι στο Ηράκλειο και που θα εμφανιστεί στο μηχανογραφικό. Οι απόφοιτοι, κύριε Μαυράκη, και μια μικρή παρένθεση θέλω να ανοίξω εδώ πολύ γρήγορα. Οι απόφοιτοι που έχουν πάρει πτυχίο από το ΤΕΙ Κρήτης με τη μορφή του ΤΕΙ Κρήτης. Και ενδεχομένως σήμερα, ας πούμε, παίρνουν ένα πτυχίο και το έχουν τώρα. Θεωρείται ένα πτυχίο με τι αντίκρισμα? Υπάρχουν στο νομοσχέδιο υπάρχουν πολύ, πολύ συγκεκριμένες αναφορές για αυτήν την εξίσωση και για τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιότερων αποφύτων. Δεν είμαι στη θέση να το πω ακριβώς. Πάντως είναι πολύ, πολύ αναλυτικά καταγεγραμμένα. Υπάρχει αναλυτική πρόβλεψη, δηλαδή. Πρόβλεψη και για αυτούς που φοιτούν αυτή τη στιγμή. Και ουσιαστικά πρέπει να πάνε σε ένα καινούργια δομημένο τμήμα και αυτούς που τέλειωσαν τώρα και αυτούς που τέλος πάντων έχουν τελειώσει τα προηγούμενα χρόνια, αν θα έχουν δικαίωμα εξίσωσης, αναβάθμισης κτλ. Υπάρχει πρόβλεψη για όλες τις περιπτώσεις. Να πάμε να δούμε ακόμα κάτι λίγο. Έχουμε σημειώσει εδώ καινούργιο τμήμα νοσηλευτικής, παρακαλώ, πανεπιστημιακό, όπως ξέραμε ως τώρα στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και στη Σπάρτη. Καινούργιο λοιπόν πανεπιστημιακό τμήμα νοσηλευτικής θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον για τα παιδιά του τρίτου επιστημονικού πεδίου και το τμήμα διαιτολογίας στη Στία και αυτό ανωτατοποιείται. Πολύ πολύ σπουδαίο, έτσι και αλλιώς ήταν στη δομή του και στο πρόγραμμα σπουδών και εξακολουθεί να είναι. Ενδεικτικά έχουμε σημειώσει κάποια εξαιρετικά εργαστήρια που δουλεύουν εκεί τα τελευταία χρόνια και που δίνουν την ποιότητα, χαρακτηρίζουν την ποιότητα αυτών των σπουδών. Και αναμένουμε μετά από 2 χρόνια, τουλάχιστον έτσι καταγράφεται στο πολυνομοσχέδιο, ανώτατο τμήμα φυσικοθεραπείας, πανεπιστημιακό τμήμα φυσικοθεραπείας στην Ιερά Πέτρα, που και αυτό σαφέστατα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα τμήματα που αναμένουμε να τα δούμε σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτά τα λέω με επιφυλάξη, διότι δεν έχει γίνει επίσημα αυτή η ταξινόμησή τους στα επιστημονικά πεδία, αλλά ουσιαστικά συμπεραίνουμε από αυτά που ισχύουν την περασμένη χρονιά. Μουσικής τεχνολογίας λοιπόν και ακουστικής, πανεπιστημιακό πλέον το τμήμα στο Ρέθυμνο, που υπήρχε ήδη αυτό της μουσικής τεχνολογίας, και αναμένουμε μουσικών σπουδών που θα συμπληρώσει εκεί το προηγούμενο τμήμα. Και ένα τμήμα γυμναστικής Ακαδημίας ΣΤΕΦΑΑΠ την επόμενη χρονιά στον Άγιο Νικόλαο. Σίγουρα θα αφορά αρκετό κόσμο υποψηφίους από την Κρήτη, επίσης ένα τέτοιο τμήμα. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία όλα αυτά, για να μπορέσουν έτσι και οι μαθητές υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έτσι να τα βάλουν και σε μία σειρά στο μυαλό τους. Νομίζω ότι φυσικά θα περιμένουμε την οργάνωση του μηχανογραφικού να δούμε και την ταξινόμησή τους, αλλά είναι επιλογές για τους υποψήφιους του νησιού μας. Που σίγουρα κάποιες από αυτές έχουν προτεραιότητα, αν μη τι άλλο. Με δεδομένη ενδεχομένως μια οικονομική δυσκολία που αρκετές οικογένειες έχουν, είναι ένα μέτρο και είναι μια επιλογή πάρα πολύ σοβαρή. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να δοθεί απαραίτητη προσοχή και να σκεφτούμε για αυτά τα καινούργια που έχουν προκύψει σε αυτό το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Θα είμαστε εδώ την επόμενη Δευτέρα για να πούμε τα αντίστοιχα τμήματα
που έχουν να κάνουν με τις θετικές επιστήμες στο Ηράκλειο και τις τεχνολογικές επιστήμες, άρα και το Πολυτεχνείο Χανίων, αλλά και τα αντίστοιχα τμήματα προκύπτουν από αυτό το νέο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Νομίζω αυτά. Και να πούμε βέβαια ότι να θυμίσουμε και πότε την ημερομηνία έναρξη των Πανελλήνων Εξετάσεων και πώς και μέσα από την Κρήτη TV θα δείχνουμε στον κόσμο τις απαντήσεις. Αυτό είναι ένα ραντεβού πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς ένα μήνα, 6 Ιουνίου, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις με την νεοελληνική γλώσσα των μαθητών του ΕΠΑΛ. Το ραντεβού μας είναι τα φροντιστήρια που καμισά θα είναι εδώ τις ημέρες των εξετάσεων, 2 η ώρα το μεσημέρι, ζωντανά, με ολοκληρωμένες τις απαντήσεις των θεμάτων. Όσοι υποψήφοι το αντέχουν, διότι προφανώς κάποιοι δεν θέλουν να έχουν αυτή την επαφή. Εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία, δεν ήθελα. Ναι. Αλλά είναι θέμα καθαρά. Είναι και πολλοί εκείνοι όμως προσωπικό, το θέλουν βέβαια, για να επιβεβαιώσουν αυτό που έκαναν λίγες ώρες πριν. Οπότε θα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας εδώ από τα στούντιο της Κρήτη TV. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυράκη, και σήμερα ραντεβού και την επόμενη Δευτέρα. Φυσικά μην ξεχνάτε ότι και στο neakrete.gr υπάρχει ειδική στήλο που μπορείτε να μπαίνετε και να ενημερώνεστε σε ό,τι έχει να κάνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις και με την υπογραφή και την σφραγίδα των φροντιστηρίων που καμισάς.